Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Τρίτο μέρος της εκπομπής, Τρίτο. Α, πολύ γρήγορα κυλάει ο χρόνος σήμερα. Και μήπως χρωστάμε κάτι από πριν. Τι χρωστάμε? Παρέλαση, Ρέθυμνο, Χανιά. Ναι, σωστά. Χρωστάμε Ρέθυμνο, παρέλαση. Αλλά ξέρεις τι θέλω? Ναι. Μήπως επειδή έχουμε την καλεσμένη μας, να πάμε πρώτα στην καλεσμένη και μετά, που έτσι κι αλλιώς είναι στα Χανιά, και μετά να δούμε την παρέλαση από εκεί και τα πλάνα και Χανιά και Ρέθυμνο και Ιερά Πέτρα. Μαζί σου, πάμε. Ωραία. Όχι τίποτα άλλο δηλαδή, γιατί είμαστε και καλοί οικοδεσπότες. Μέρα που είναι σήμερα, μην περιμένει η γυναίκα. Τι λες? Πάμε. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε μέσω Skype φυσικά την κυρία Άννα Νεμπαυλάκη, που είναι ειδική συνεργάτηδα του Δημάρχου Χανίων σε θέματα παιδείας. Η ίδια βεβαίως είναι δασκάλα, είναι και συγγραφέας. Και συγγραφέας, βέβαια. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Καλησπέρα. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα λύστε μας μια απορία. Ποια είναι η ανάγκη, γιατί μπήκατε στη διαδικασία αυτή εσείς ως Δήμος πια, με τη συνεργασία βεβαίως με την περιφέρεια, με τη ΧΕΝ, με όλο τον υπόλοιπο κόσμο, για να κάνετε αυτά τα προγράμματα σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού? Κοιτάξτε να δείτε, ήταν πρώτα απ' όλα μια πρόταση της ΧΕΝ Ελλάδος και εδώ θέλω να την ευχαριστήσω, διότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός αυτός δίδεται δωρεάν από τη ΧΕΝ Ελλάδος, σημαντικό αυτό. Όμως πρέπει να πω ότι εδώ και χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη στο τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού και από την ανταπόκριση που είχαμε στο σχεδιασμό αυτής της δράσης, πραγματικά είδαμε ότι καλώς το στήσαμε όλο αυτό. Θέλω να πω εδώ ότι ο Δήμος Χανίων με τη ΧΕΝ Ελλάδος, την περιφέρεια Κρήτης και τη στήριξη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, οργανώσαμε πράγματι αυτές τις ενημερωτικές συναντήσεις που έχουν τίτλο Find Your Career Path, ενημερώνομαι, σκέφτομαι και αποφασίζω, για παιδιά τρίτης γυμνασίου, ώστε να ανακαλύψουν, να δουν τον τρόπο που ανακαλύπτει κανείς τα ενδιαφέροντά του, να δουν ποιες είναι οι διαφορές του γενικού λυκείου από το ΕΠΑΛ, γίνεται μια παρουσίαση όλων των τμήματων ανά επιστημονικό πεδίο ή ανά τομέα. Αυτό αφορά τα γυμνάσια, την τρίτη γυμνασίου, και πραγματοποιούνται αυτές οι συναντήσεις στο χώρο, στα σχολεία των παιδιών, μετά από συνεννόηση με τους διευθυντές. Αυτό θέλαμε να σας ρωτήσουμε, κυρία Νεμπαυλάκη, πώς ακριβώς, ποια είναι η διαδικασία δηλαδή για να συμμετάσχει κάποιο σχολείο? Ναι, δήλωσαν τα σχολεία ήδη συμμετοχή και θέλω να σας πω ξανά ότι η ανταπόκριση είναι μεγάλη και υπολογίζουμε ότι πάνω από 1.800 παιδιά θα λάβουν αυτή την ενημέρωση μέσα από αυτή τη δράση. Σε θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, ναι, είναι πολύ σημαντικό, αλλά επιτρέψτε μου, ο επαγγελματικός προσανατολισμός, κατά την προσωπική μου γνώμη, θα έπρεπε να μπει στο ορολόγιο πρόγραμμα των σχολείων, διότι θα αποκτούσαν τα παιδιά πολλά εργαλεία για το να μάθουν πώς αποφασίζω, πώς ανακαλύπτω ποια είναι τα ενδιαφέροντά μου, ποιες είναι οι δεξιότητές μου, να δουν και πώς θα κατευθύνω, ας πούμε, όλες αυτές τις φιλοδοξίες που έχουν. Δηλαδή, θα είχε μια σημαντική αξία να υπάρχει στο πρόγραμμα του σχολείου. Να υπάρχει, βέβαια, κυρία Νεμπαυλάκη, να μπει και να υπάρχει, αλλά να γίνεται και σωστά. Γιατί πριν κουβεντιάζαμε με τη Μέρη, τι γινόταν παλιά στο παρελθόν και δεν γινόταν ακριβώς σωστά. Εμείς έχουμε την εμπειρία του ΣΕΠ, του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Κάτι ξέρω κι εγώ. Αλλά ήταν πραγματικά η ώρα του παιδιού. Εμείς έτσι το λέγαμε. Σαφώς. Αλλά καταλαβαίνετε τώρα ότι υπάρχει τόση μεγάλη πληροφορία στο διαδίκτυο, που είναι τεράστια βέβαια, αλλά όμως ακόμη και εμείς οι ίδιοι δεν χανόμαστε σε αυτή την αναζήτηση, πόσο μάλλον ένας μαθητής. Γι' αυτό το ξεκινήσαμε και όλα αυτά. Θέλω να σας πω ότι η συγγήτρια του προγράμματος, είναι σημαντικό και αυτό να το πούμε, είναι η Νικόλα Αμβροσιάδου, είναι σύμβουλος σταδιοδρομίας, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επαγγελματικού προσανατολισμού και είναι ενταγμένη στο Μητρό Συμβούλων Σταδιοδρομίας του ΕΟΠΕΠ. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό, έτσι, ότι η πληροφορία πρέπει να δίδεται και από
τα σωστά άτομα. Τώρα, όσον αφορά τα λύκια, τα λύκια τα καλούμε στους χώρους μας. Δηλαδή, τα λύκια έρχονται είτε στο κέντρο αρχιτεκτονικής Μεσογείου για 2 ώρες ένα πρωινό, είτε στο πνευματικό κέντρο Χανίων. Έχει ξεκινήσει η δράση από την 5η 14 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί την 5η 16 Μαΐου. Βλέπετε ότι είναι ένας, θα κρατήσει πολύ, διότι σχεδόν όλα τα σχολεία επιθυμούσαν να συμμετάσχουν σε αυτό. Μαθαίνω βεβαίως ότι σας κάνουν κρούση και από όμορους δήμους για να έρθουν τα σχολιά τους, σωστά? Ναι, ναι, είναι αλήθεια αυτό. Νομίζω ότι κάτι γίνεται και εκεί, μέχρι εκεί αυτό μπορώ να σας πω. Οργανώνεστε δηλαδή. Κάτι γίνεται. Καταλάβαμε. Ναι, νομίζω, όχι, είμαι σίγουρη ότι και άλλοι δήμαρχοι από άλλους δήμους ίσως αγκαλιάσουν αυτή τη δράση. Ίσως. Ελπίζω, μακάρι. Εδώ να μεταφέρω κιόλας ένα χρόνια πολλά από το Δήμαρχο Χανίων, τον Παναγιώτη, το Σμαντηράκη, σε εσάς και τους τηλεθεατές. Θέλω να το πω αυτό. Να είναι καλά, είναι καλά. Και πάλι να τονίσω τη σημαντικότητα του επαγγελματικού προσανατολισμού. Γιατί σωστά είναι να μαθαίνουμε όλα αυτά που μαθαίνουμε στο σχολείο, αλλά πρέπει πλέον τα παιδιά να αποκτούν και κάποια εργαλεία, το πώς να επιλέγουν από αυτή την τεράστια πληροφορία που τους δίνεται καθημερινά από το διαδίκτυο μέσω του κινητού τους και του υπολογιστή τους, έτσι. Βεβαίως, και είναι και διαφορετικό να έχεις και έναν άνθρωπο εκεί ο οποίος είναι ειδικός και ξέρει για να σε κατευθύνει. Γιατί βλέπουμε πια, κυρία Νεπαυλάκη, ότι οι περισσότεροι κάνουν δουλειές που δεν τις ήθελαν κατά βάση, δεν τις διάλεξαν, απλά τις σπούδασαν. Αυτό μάλιστα άκουσε και την κυρία Αμβροσιάδου να τους λέει ότι είναι σημαντικό να κοιτάξουν, ας πούμε, για τη σχολή που θα δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους, να δουν για παράδειγμα, ας πούμε, τι μαθήματα έχει τα 4-7 χρόνια, διότι πολλές φορές τα παιδιά μπαίνουν σε μια σχολή και μετά ανακαλύπτουν ότι τα μαθήματα που έχει μια σχολή δεν είναι αυτά που, ας πούμε, φανταζόντουσαν, ή μάλιστα τους λέει ότι από δήμο σε δήμο ή από άλλα μαθήματα μπορεί μια σχολή να προσφέρει στην Αθήνα και άλλα μια αντίστοιχη σχολή στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή τα μαθήματα μπορεί να είναι και διαφορετικά. Και αυτό πρέπει να το ψάξουν οι μαθητές. Ας πούμε αυτό το παρακολουθώντας λοιπόν και εγώ αυτές τις ενημερώσεις, έμαθα και εγώ τι πρέπει κανείς να προσέξει με ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί έχω και εγώ έναν γιο φέτος που είναι στην τρίτη ηλικία και δίνει. Ωραία! Μα και έχει αποφασίσει προς τα που κλείνει. Ναι, οικονομικά, μέχρι εκεί. Ωραία, εντάξει. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Το βασικό το έχει, ορίστε. Ναι, 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 και βλέπουμε. Να δούμε τι θα πιάσουμε. Βεβαίως, και πόσο καλά θα πάμε. Φανταζόμαστε ένα κομμάτι, κυρία Νεμπαυλάκη, του επαγγελματικού προσανατολισμού είναι πέρα από το τι αρέσει, έχει κλείσει ο καθένας και οι επαγγελματικές προοπτικές που υπάρχουν, ναι, έτσι, ναι, μετέπειτα στην Ελλάδα. Και το θέμα της αποκατάστασης. Ναι, ναι, βέβαια. Και τι ανάγκες έχει η αγορά εργασίας, και σε αυτό αναφέρεται η εισηγήτρια, αλλά και αυτό θα μπορούσε να αναλυθεί περισσότερο αν μπει ο επαγγελματικός προσανατολισμός στα σχολεία, όπως επίσης και τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Συζητήσαμε για το ποια επαγγέλματα, ας πούμε, θα είναι αυτά που θα έχουν ζήτηση μετά από 5 χρόνια. Ναι, σωστά. Σωστά. Και αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, έχει πολλά κανείς να μάθει. Βεβαίως. Τώρα, να ρωτήσω εγώ κάτι. Από τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας, ξέρω εγώ, εκπαίδευση, υπάρχει κάποιος? Νομίζω ότι παλιότερα υπήρχαν, δεν υπήρχαν γραφεία. Ναι. Εδώ θέλω να... Καλά που με ρωτάτε, θέλω να σας πω ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε κάποιος αρμόδιος, φέτος όμως δεν υπάρχει. Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες πώς και γιατί, δεν υπάρχει πάντως. Υπάρχει ανάγκη να ξαναστελεχωθεί αυτή η θέση, δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται ακριβώς αυτό. Να πω όμως ότι και στο παρελθόν διοργάνωνε η Ένωση Γονέων και άλλοι, επιτρέψτε μου τώρα εδώ να ξεχνάω ποιοι είναι ακριβώς, Πνευματικό Κέντρο Χανίων, ένα Σαββατοκύριακο ολόκληρο, μπορούσε ένας μαθητής να πάει να επισκεφτεί το χώρο και να δει διάφορα περίπτερα, όπου εκεί παρουσίαζε ο καθένας ένα επάγγελμα, μια ειδικότητα. Αυτό γινόταν τα περασμένα χρόνια και μακάρι να ξαναγίνει. Φέτος όμως,
και δεν υπήρχε κάτι και αυτή η πρόταση, πραγματικά σας λέω, από τη Χένε Ελλάδος είναι πολύ ουσιαστική και με βάθος. Δηλαδή είναι πραγματικά, νομίζω ότι φεύγουν οι μαθητές και τους έχουμε προσφέρει μία πληροφορία παραπάνω, επιτρέψτε μου να πω και περισσότερα από μία, και για τις αποφάσεις που θα λάβουν αφού θα φύγουν από αυτό. Πάρα αποφάσεις ζωής. Λοιπόν, τώρα μιας και σας έχουμε κοντά μας, κυρία Άννη Παυλάκη, και με δεδομένο ότι έχετε διτή ιδιότητα, θα θέλω να σας ρωτήσω, μιας και είμαστε τώρα στην 25η Μαρτίου, εσείς ως δασκάλα, στα σχολιά σήμερα τα παιδιά καταλαβαίνουν την ιστορία, αλλά όχι πια το Μαντώ Μαυρογένους και η Μπουμπουλίνα και ο Καραϊσκάκης, αλλά την ουσία, το τι συνέβη, το πώς φτάσαμε εκεί και πώς ξεκίνησε η Επανάσταση. Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα τα παιδιά που πραγματικά έχουν ένα ενδιαφέρον για την ιστορία, αυτή τη στιγμή αν θα τα ρωτήσουμε, θα μας δώσουν μια σωστή απάντηση. Μπορεί όμως κάποια άλλα που ενδιαφέρονται λιγότερο, και αυτό χρήζει πάλι συζήτηση για το γιατί τα παιδιά δεν ενδιαφέρονται πια τόσο πολύ για το μάθημα της ιστορίας και πώς θα μπορούσε αυτό να αλλάξει. Εντάξει, γιατί πιστεύω ότι θα μπορούσε να αλλάξει. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία τα οποία, με τα οποία να επικοινωνούν περισσότερο τα παιδιά. Θέλω να πω ότι πέρα από το σχολικό βιβλίο, το εγχειρίδιο. Σήμερα, κυρία Άννη Παυλάκη, την εποχή της τεχνολογίας. Εδώ έχουμε πάει στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν θα μπορούσε να γίνει πιο ελκυστικό στο μάθημα της ιστορίας, με σύγχρονα μέσα. Βέβαια. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που δεν πιστεύω, θεωρώ το κινητό και τον υπολογιστή ένα εργαλείο πλέον. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μιλάμε πια στα παιδιά με μια άλλη γλώσσα. Είναι λάθος αυτό. Αυτός είναι στην καθημερινότητά τους, βλέπουμε ότι τα χρησιμοποιούν. Άρα, λοιπόν, θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, όπως λέτε και εσείς, την τεχνολογία για να κάνουμε την ιστορία ελκυστική. Θέλω να πω όμως ότι πιστεύω ότι όλα τα παιδιά που παρέλασαν σήμερα ή παρακολούθησαν την παρέλαση, ίσως να μην γνωρίζουν όλες τις λεπτομέρειες της ιστορίας, αλλά πιστεύω ότι η παρέλαση τα εμπνέει την ελληνικότητά μας. Δηλαδή όλα αισθάνθηκαν περήφανα που είναι Έλληνες. Αυτό θέλω να πιστεύω. Χαιρόμαστε. Λοιπόν, τώρα, εγώ θα συνεχίσω με ερωτήσεις έξω από το θέατρο. Πείτε μου, μα χαρά μεγάλη, σας ευχαριστώ. Είστε και συγγραφέας, έχετε γράψει ένα πολύ όμορφο βιβλίο και μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτό το «Φτού και βγαίνω». Ουσιαστικά είναι ένα βιβλίο, αν έχω καταλάβει καλά, που συνδέει την ενδυνάμωση των παιδιών, την αυτοπεποίθηση των παιδιών με τις τέχνες. Ναι. Κοιτάξτε, είναι ένα βιβλίο το οποίο και ο τίτλος του λέει «Φτού και βγαίνω». Το «Φτού και βγαίνω» είναι «Βγαίνω από τον εσωτερικό μου κόσμο και φανερώνομαι». Και θεωρώ ότι την εποχή αυτή είναι και πολύ επίκαιρο, διότι βλέπουμε ότι η βία στα σχολεία έχει αυξηθεί τρομακτικά. Τρομακτικά, επικίνδυνα, μπορώ να πω. Έτσι λοιπόν, στο βιβλίο μου αυτό, όπου έχω συνεργαστεί σαφώς με 22 καλλιτέχνες και επιστήμονες τόπου, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα το είχα κάνει, και με μια απίθανη τάξη που συμπορεύτηκα, τους μαθητές μου τότε ως δασκάλα που ήταν τρίτη δημοτικού, τώρα πια έχουν μεγαλώσει. Και θέλω να πω ότι σε αυτό το βιβλίο δείχνω ότι για να μειωθεί, είναι κανονικά για τη μείωση της βίας στα σχολεία. Πιστεύω ότι η βία στα σχολεία μπορεί να μειωθεί εάν χτίσουμε την αυτοεκτίμηση των μαθητών. Διότι ένας μαθητής που πιστεύει στον εαυτό του δεν χειρίζεται τα προβλήματά του με βία. Μπορεί να κάνει ένα διάλογο, μπορεί να πάει να ψάξει τον δάσκαλό του, δηλαδή δεν θα ρίξει τη γροθιά εκεί αμέσως. Κυρία Νεπαυλάκη, άρα η βία, η σχολική βία είναι συγκοινωνούντα δοχεία με την χαμηλή αυτοεκτίμηση, αυτό καταλαβαίνω. Ναι, θεωρώ ότι γενικά πηγάζει από προβληματικές καταστάσεις που βιώνουν τα παιδιά ενδεχομένως ή στα σπίτια τους ή και εσωτερικά. Εσωτερικές αδυναμίες, ένα bullying που μπορεί να δέχονται εξωσχολικά, δεν γνωρίζουμε όλο, αλλά όμως σίγουρα μπορούμε να χτίσουμε την αυτοεκτίμησή τους και να τους βοηθήσει αυτό. Και όλο αυτό το χτίσιμο λοιπόν της αυτοεκτίμησης στο βιβλίο μου
εργαλείο είναι οι τέχνες. Γιατί πιστεύω ότι οι εικαστικές τέχνες, όλες οι τέχνες, η αρχιτεκτονική, ο κινηματογράφος, όλα αυτά έχουν επιβάλλεται να ξαναμπούν στα σχολεία. Αυτή ήταν η ερώτηση που θα σας έκαναν τώρα. Οι τέχνες που είναι ανύπαρκτες πια στα σχολεία, στα ορολόγια προγράμματα, όπως τα κοινωνιολογικά, σωστά. Ναι, βέβαια. Ξέρετε για τις τέχνες γιατί. Γιατί στις τέχνες βλέπουμε, εγώ ήμουν 18 χρόνια δασκάλα και την ώρα των τεχνών, πέρα από την ώρα της γυμναστικής, έτσι, οι τέχνες απελευθερώνουν τα παιδιά. Τους επιτρέπουν να είναι ίσα μεταξύ τους. Όταν ένα παιδί κρατάει ένα πινέλο, μπορεί να ζωγραφίσει το ίδιο ωραία, διαφορετικά ωραία, δηλαδή μπορεί να ανοιχθεί ένα εσωστρεφές παιδί. Δηλαδή οι τέχνες δίνουν απίστευτες δυνατότητες τόσο στον εκπαιδευτικό όσο στον μαθητή. Δηλαδή, γι' αυτό μιλώ για τις τέχνες και ότι έχουν θέση στα σχολεία. Άρα το, ναι. Το συμπέρασμα, κυρία Νεμπαυλάκη, είναι να μπουν στα σχολεία και οι νέες τεχνολογίες, να μπουν και οι τέχνες, να δοθούν και κίνητρα στα παιδιά για δημιουργία, για να γίνει πιο ελκυστικό σε τελική ανάλυση το σχολείο, το ίδιο το σχολείο. Βέβαια. Βέβαια, βέβαια. Και να υπάρχουν πολλά βιωματικά. Σαφώς να πω ότι οι εκπαιδευτικοί συνάδελφοί μου πάντοτε είναι, επιτρέψτε μου να πω, φωτισμένοι και ο κάθε ένας τους προσπαθεί από το δικό του μετερίζει να κάνει ελκυστικό το μάθημα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι στις μέρες μας ένας εκπαιδευτικός έχοντας να καλύψει την ύλη, γιατί θα έρθουν οι γονείς να του πούν ότι το διπλανό σχολείο έχει φτάσει στην ενότητα 5 και εμείς είμαστε στην ενότητα 3, έχοντας αυτή το άγχος της αξιολόγησης, και αυτό είναι ένα θέμα που χρήζει συζήτησης. Δεν είμαι κατά, αλλά πρέπει να μπει σε ένα πλαίσιο και... Ναι, πρέπει να μπει σε ένα σοβαρό πλαίσιο. Θέλω να πω ότι ο δάσκαλος είναι αυτός που χρειάζεται τα εργαλεία και τη στήριξη τόσο από τους Δήμους, το κάνουμε όσο το δυνατόν μπορούμε εμείς, όσο και από το ίδιο το κράτος. Έτσι. Είναι σημαντικό, διότι όταν ένας άνθρωπος κάνει με ευχαρίστηση τη δουλειά του και έχει και τα κατάλληλα εργαλεία, τότε αποδίδει σωστά, πόσο μάλλον όταν πλάθεις παιδιά. Πόσο σημαντικό είναι αυτό. Σωστά. Πολύ σημαντικό. Είναι πολύ όμορφο που λέτε. Ποια είναι η πραγματική ευθύνη του δασκάλου? Το ότι πλάθει παιδιά. Ναι. Δεν είναι ότι το γνωρίζουν οι περισσότεροι. Δεν τους μαθαίνει την αλφαβήτα απλώς. Αυτό είναι. Βέβαια, βέβαια. Γι' αυτό όμως και πρέπει πρωτίστως όλοι να σκύψουμε πάνω στην παιδεία, γιατί πάντοτε, πάντοτε το λέμε, όλα είναι θέμα παιδείας, αλλά όμως και η παιδεία χρειάζεται και την οικονομική της στήριξη, χρειάζεται και τα ποικίλα εργαλεία που είπαμε πρωτήτερα, έτσι. Και όλα την ανανέωσή της, αυτά που λέγαμε πριν. Βέβαια. Και την πολιτική βούληση για να γίνουν όλα αυτά. Σωστά. Το κύριο. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές και στο δικό σας φυσικά, να πιάσει τους στόχους του, τα όνειρά του, ό,τι ονειρεύεται να γίνει πραγματικότητα. Καλή επιτυχία πραγματικά σε όλα τα παιδιά που δίνουν φέτος. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Για τον χρόνο, να είμαστε καλά. Γεια χαρά. Γεια σας.